Καλημερίζω τον πρέσβη επιτιμής και έναν από τους ανθρώπους που γνωρίζει όσο ελάχιστη τις βαλκανικές υποθέσεις από την πλευρά του Υπουργείου Εξωτερικών, τον κύριο Αλέξανδρο Μαλλιά. Καλημέρα κύριε πρέσβη. Καλημέρα κύριε Σαχίνη, ευχαριστώ πολύ. Τι γίνεται, τα Βαλκάνια εξακολουθούν να είναι η πυρητιδα αποθήκη της Ευρώπης? Δεν είμαι σίγουρος αν πρόκειται ακριβώς περί πυρητιδα αποθήκης, αλλά να φύγω όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια επιβεβαιώνουν μια πραγματικότητα ότι τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στερούνται μιας αξιόπιστης, κοινής και ενιαίας εξωτερικής πολιτικής. Με άλλα λόγια, θεωρούν ότι τα Βαλκάνια δεν, αν θέλετε, βρίσκονται στην καρδιά του ενδιαφέροντος της πολιτικής των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί είναι ένα βασικό ζήτημα. Πρώτον. Δεύτερον, εφόσον η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αποτελεί σήμερα ελκυστικό πολιτικό, το βασικό ελκυστικό πολιτικό στόχο των κομμάτων, των πολιτικών ελίτ ορισμένων δυτικοβαλκανικών κρατών, αντιλαμβανόμαστε ότι αναπτύσσονται ισχυρές και δρόφυγες δυνάμεις οι οποίες εξυπηρετούνται και ταυτόχρονα εξυπηρετούν και τα συμφέροντα χωρών οι οποίες βρίσκονται εκτός Βαλκανίων. Θέλω να είμαι συγκεκριμένος. Τα όσα συμβαίνουν σήμερα στη γειτονική μας χώρα, στη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, ήταν απολύτως προβλέψιμα και επιτρέψτε μου να πω, διότι το είχαμε συζητήσει μόλις είχε βγει το βιβλίο, είχα έρθει μάλιστα στην Κρήτη, ότι η Συμφωνία των Πρεσπών είχε προβλέψει, είχε προεξοφλήσει ότι αυτά τα οποία συμφωνήθηκαν και ήθελαν να γίνουν οι δύο γειτονικές χώρες θα γίνονται αμέσως αποδεκτά και από το σύνολο των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουν περάσει 3,5 κοντά χρόνια από την υπογραφή της Συμφωνίας των Πρεσπών τον Ιούνιο του 2018 και βλέπουμε ότι ακόμα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι όποια-όποια, οι πυλώνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχουν ανάψει ακόμα το πράσινο φως για να αρχίσουν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις για την Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας. Εγώ την διαφοροποιώ από την Αλβανία, έτσι. Εγώ διαφοροποιώ, δεν ξέρω. Υπονοείτε τη Γαλλία ευθέως, σας ρωτώ. Όχι, Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία, πάρα πολλές χώρες και βεβαίως ειδικά στην βορειογειτονική μας χώρα έχουμε τη στάση της Βουλγαρίας, στην οποία ορθώς αναφερθήκατε στην εισαγωγή που κάνατε. Και το τρίτο και τελειώνω είναι οι όχι πεποιθήσεις μου, διότι εγώ αυτά τα οποία λέω δεν τα έχω διαβάσει σε εφημερίδες ή σε αναλύσεις ή εθνολόγων ή δημοσιολόγων, τα έχω ζήσει στο πεδίο. Ήμουν πρέσβης στα Σκόπια, ο πρώτος, 35, συνεχεία στην Αλβανία. Έχω περάσει 17 χρόνια στα Βαλκάνια και ακόμα πρέπει να σας πω ότι διατηρώ τις πηγές μου συνεχείς και ανοιχτές. Άρα η Αλβανία, η Σερβία, το Κόσοβο και η Αλβανία, κυρίως όμως η Σερβία και η Αλβανία, τη στιγμή αυτή παίζουν ένα παιχνίδι το οποίο θα μπορούσα να ισχυριστώ ότι είναι επικίνδυνο, διότι προβλέπει μέσω της αλλαγής των συνόρων του Κοσόβου στο άνοιγμα ενός νέου κουτιού της Πανδώρας. Νομίζω ότι είστε σαφείς και θέλω να πω ότι και το βιβλίο σας «Ελλάδα και Βόρεια Μακεδονία, η αυτοψία της δύσκολης συμφωνίας των Πρεσπών», αλλά και τα σύνορα «Αναθεωρητισμός», ακριβώς επειδή προέρχονται από εμπειρία στο πεδίο και όχι θεωρητική, δεν θα τα πω ότι ήταν προφητικά, περιγράφουν αυτό που αρχίζει να φαίνεται ορατά και στον απλό κόσμο, σε εμάς που δεν είμαστε οι δήμονες. Και σας ρωτώ, μιας και αναφερθήκατε πρώτα στο βόρειο γείτονα, σας άκουσα και χθες το βράδυ προσεκτικά. Ο ηγέτης του Βέμερο, κάνω μια υπόθεση εργασίας, με ή χωρίς εκλογές, ας υποθέσουμε ότι είναι ο νέος ηγέτης της χώρας, πόσο εύκολο είναι να σπάσει τη συμφωνία? Ή δεν τίθεται έτσι το ερώτημα? Η συμφωνία θα υπάρχει μεν, αλλά στην πράξη
ο Μακεδονισμός, του οποίου το Βέμερο είναι ο βασικός μπαμπάς, θα είναι η κορονίδα. Εδώ, κύριε Σαχίνη, εγώ επιτρέψτε μου να διαφοροποιηθώ εν μέρη. Ο Μακεδονισμός, το Βεμερό, δεν είναι ο πατέρας του σύγχρονου Μακεδονισμού. Ο σύγχρονος Μακεδονισμός θεμελιώθηκε με το Σύνταγμα της εντός εικών Δημοκρατίας της Μακεδονίας, το οποίο υιοθετήθηκε από τη Βουλή των Σκοπίων επί Προέδρου Γκλιγκόροφ. Σωστό. Το Σεπτέμβριο του 1991. Πολλά από τα στοιχεία του Συντάγματος παραμένουν και σήμερα στο Σύνταγμα αυτό, αλλά το κράτος έθνος των Μακεδόνων, η μακεδονική ταυτότητα, το κράτος αναφοράς σε όλες τις μακεδονικές κοινότητες που ζουν σε γειτονικές χώρες και τα λοιπά, κατοχυρώθηκαν στο Σύνταγμα το 1991. Απλά το Βέμερο τα τελευταία χρόνια, κυρίως επί Νίκολα Γκρουεύσκη, έδωσε και μία εικόνα, αν θέλετε, γελιότητας με τους Μεγαλέξανδρους και με τις περικεφαλές και με τον σφετερισμό της ελληνικής κληρονομιάς. Συνεπώς το Βέμερο βρήκε πρόσφορο έδαφος το οποίο είχε ετοιμάσει το Σύνταγμα του 1991. Η δική μας η προσπάθεια, ναι, από το 1992 ήδη, από το 1992, ήταν ακριβώς να αλλάξουν τα επίμαχα άρθρα του Συντάγματος. Αυτό έγινε, ξεκίνησε η διαδικασία αλλαγής από το 1992. Πρέπει να σας πω ότι το Σύνταγμα της γειτονικής χώρας, η γειτονική χώρα έχει ιστορία σαν ανεξάρτητη χώρα 30 ετών. Έτσι, με τρία διαφορετικά ονόματα. Δημοκρατία της Μακεδονίας, πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας για το σύνολο των διεθνών οργανισμών και μετά τη Συμφωνία των Πρεσφών, Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας. Δεν είναι κάτω συνηθισμένο, έτσι δεν είναι. Αλλά το Σύνταγμα της γειτονικής χώρας έχει μέχρι στιγμής αλλάξει 30 φορές. 30 φορές. 30 φορές σε 30 χρόνια. Είναι και αυτό μια παγκόσμια πρωτοτυπία που δείχνει πόσο αδύναμο και επικίνδυνο ήταν αυτό το Σύνταγμα. Το Βεμερό, ο πρόεδρος του Βεμερό, ο κύριος Μητσικόφσκι, ακολουθεί κατά πόδα στην γραμμή του κυρίου Γκρουεύσκη, θεωρώντας, λέγοντας ότι εγώ ποτέ δεν θα χρησιμοποιήσω στο εσωτερικό της χώρας μου, στον προφορικό λόγο, το Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας. Το πρόβλημά μας ποιο είναι, κύριε Σαχίνη? Το πρόβλημά μας είναι ότι η Συμφωνία των Πρεσπών δεν έχει μέτρα θεραπείας. Λέει σαφώς, και εγώ σας λέω πολύ γρήγορα τα άρθρα 19 και 20 που είναι τα δύο τελευταία άρθρα. Πρώτον, ισχύει επάπειρον. Εγώ ακούω σήμερα διαφωνίες και ενστάσεις. Πάω σε ένα άλλο θέμα, το γεγονός ότι η συμφωνία που υπογράψαμε τις Ηνωμένες Πολιτείες καταρχήν πενταετής και συνεχεία ανανεώνεται σιωπηρός εφόσον δεν καταγγελθεί, δεσμεύει την Ελλάδα κλπ. Μα η συμφωνία των Πρεσπών, που είναι τελείως διαφορετικού χαρακτήρα και αφορά ζητήματα μακεδονικής ταυτότητας, γλώσσα και έθνος, ισχύει επαόριστον, εσαΐ πρώτον, και δεν υπάρχει καμία δυνατότητα, δεν υπάρχει ούτε ένα άρθρο, ούτε ένα υποάρθρο, ούτε μία παράγραφος που να προβλέπει τη δυνατότητα τροποποίησής της. Είναι απολύτως δεσμευτική και ανελαστική όσον αφορά τις θεμελιώδεις διατάξεις της. Άρα η πρόβλεψη που κάνω, που μπορώ να κάνω, είναι στην περίπτωση, γιατί δεν είναι δεδομένο, έτσι. Σωστό. Νομίζω ότι σήμερα είμαστε περίπου στο 60-60. Σωστά. 120. Έχετε 120 δίκιο. Είναι οι βουλευτές της, στη Βουλή της γειτονικής μας χώρας. Σήμερα είναι περίπου 60-60. Δεν ξέρω τι μέρα θα ξημερώσει την Πέμπτη. Πάντως, και δεν μπορώ να κάνω και πρόβλεψη, εκείνο το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι στην περίπτωση που η πρόταση μορφής υπερψηφιστεί, σίγουρα θα πάμε είτε σε μια μεταβατική κυβέρνηση, ας το πούμε έτσι, υπηρεσιακή, με έναν κοινής αποδοχής πρωθυπουργό,
ο οποίος δεν αποκλείεται να είναι Αλβανός, ή θα πάμε σε μία σε πρόωρες εκλογές. Πάντως το Βεμερό, ο πρόεδρός του, οι υπουργοί του, τα μέλη του, οι διπλωμάτες του ή δεν ξέρω ποιοι άλλοι, δεν θα χρησιμοποιούν στον προφορικό λόγο το Βόρεια Μακεδονία, θα λένε Μακεδονία. Όπως άλλωστε έπρατε και ο κύριος Ζάεφ και η κυβέρνησή του στο εσωτερικό της χώρας όταν αναφερόταν στο λαό και στο έθνος. Άρα ποτέ δεν είπανε είμαστε Βόρειο Μακεδόνες, λέγανε είμαστε Μακεδόνες, και στήριζε την χρήση αυτού του όρου στην ενδιάμεση συμφωνία. Άρα το έργα όμνες δεν ισχύει. Το έργα όμνες ισχύει όσον αφορά στην επίσημη ονομασία, ναι. Όσον αφορά στην επίσημη ονομασία διεθνώς. Προεξοφλώ, θεωρώ μάλλον βέβαιο, προεξοφλώ, ότι ο κύριος Μητσικόφσκι, το Βεμερό, η σημερινή αντιπολίτευση, δεν θα καταγγείλει, ας το πούμε έτσι, τη συμφωνία των Πρεσπών, mm-hmm. Αλλά η εφαρμογή της, η πιστή στην οποία εμείς επιμέναμε και επιμένουμε, θα είναι πολύ προβληματική. Προβληματική. Και δεν έχουμε μέτρα θεραπείας. Είστε σαφείς. Δεν μπορούμε να τους κάνουμε σήμερα να τους καταγγείλουμε. Σας άκουσα είναι πολύ αόριστα τα μέτρα θεραπείας. Σας άκουσα χθες που είπατε ότι μπορεί να ζητήσεις με επιστολή μετά από 6 μήνες αφού έχεις στείλει επιστολή στο Γενικό Γραμματέα το ΙΕ. Και πόσο θα εμπλακεί κάποιος που θεωρεί το θέμα έκλεισε, και αν θα έχεις μία απόφαση και τι απόφαση, να σας πω και κάτι άλλο. Αυτή είναι στο ΝΑΤΟ όμως πια. Έχει σημασία για αυτούς τι λέμε εμείς. Κύριε Σαχίνη, αυτή ήταν η βασική μέρημνα της συμφωνίας των Πρεσπών. Άμα τη υπογραφή και άμα τη κυρώσει από το δύο κοινοβούλια, το πρωτόκολλο ένταξε στο ΝΑΤΟ, ειδικά σε ό,τι δέσμευε στην Ελλάδα, έπρεπε να γίνει αμέσως ταυτόχρονα με την κύρωση της συμφωνίας από τη Βουλή των Ελλήνων. Όπερ και γένετο. Μάλιστα. Ρωτάει. Αλλά, ναι, ναι. Αλλά εμείς να είμαστε τώρα ρεαλιστές. Δηλαδή μισό λεπτό, κύριε Μαλλιά, για να απαντήσετε συνολικά, γιατί έχει ενδιαφέρον. Ξέρετε όσο ελάχιστη. Όχι μόνο τη συμφωνία και την κατάσταση. Ρωτάει εδώ ο φίλος ο Χρήστος. Άρα, κύριε Μαλλιά, καλώς δεν κυρώνουμε τα εναπομείναντα μνημόνια εμείς στην Ελληνική Βουλή, ή πρέπει να τα κυρώσουμε και να πούμε ότι εμείς είμαστε σε όλα εντάξει αυτή τη συμφωνία, εσείς είστε αυτοί που την παραβιάζετε και μπορούμε να την επαναδιαπραγματευτούμε? Με βάση λέει αυτό που λέτε, λέει ο Χρήστος, δεν μπορούμε να επαναδιαπραγματευτούμε τίποτα. Η άσκηση πίεσης που ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς μια υποψήφια για έναξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων χώρα έχει αποτέλεσμα όταν το σύνολο των άλλων μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν τακτοποιήσει τις υποχρεώσεις τους. Δηλαδή, αν όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα κράτη-μέλη, είναι εντάξει απέναντι στη Βόρεια Μακεδονία, τότε ασφαλώς η καθυστέρηση εκ μέρους της Ελλάδος συνιστά πίεση. Όταν όμως καθυστερεί η έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων, καταλαβαίνετε ότι η εμβέλεια, το βεληνεκές, η αποτελεσματικότητα της δικής μας πίεσης είναι μειωμένη. Άρα, κατά τη γνώμη μου, όπως είναι σήμερα τα πράγματα, αποδεικνύεται ότι ήταν σωστή η επιλογή της καθυστέρησης της κύρωσης των δύο μνημονίων, αλλά αποτέλεσμα θα έχει, δηλαδή θα μπορέσουμε να πιέσουμε περισσότερο αν οι άλλοι σαν εντάξει, όταν καθυστερούν. Δεν ανοίγουν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις, οι οποίες εμείς θέλουμε. Γιατί θέλουμε, κύριε Σαχίνη, όχι για να είμαστε εμείς κακοί και άλλοι να κάνουν τις ζαβολιές τους, αλλά διότι πιστεύουμε με τους πολύ μεγάλους μοχλούς πίεσης που έχουμε σε αυτή τη διαδικασία, να βελτιώσουμε ορισμένες σοβαρές εκκρεμότητες που παραλάβαμε με τη συμφωνία των Πρεσπών. Ξέρουμε όλοι ότι ακόμα δεν έχει βρεθεί λύση
στο ζήτημα της ταυτότητας των προϊόντων. Και όχι μόνο. Σωστά. Και όχι μόνο. Για την ώρα βέβαια η άλλη πλευρά και ιδίως η αδιάλακτη Μητσκόσκη και οι υπόλοιποι θα λένε ότι αφού δεν μας θέλουν καν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άλλωστε είναι ένας από τους λόγους που έπαθε αυτό το φιάσκο ο Ζάεφ. Αυτό... Εγώ θεωρώ, έχω μπροστά μου το βιβλίο που έχετε και εσείς το, του 18, έτσι, το βιβλίο αυτό κυκλοφόρησε 1,5 μήνα μετά την υπογραφή της συμφωνίας των Πρεσπών. Γιατί το προετοίμαζα. Πρώτη σελίδα, πρώτη παράγραφος. Αθήνα, Σκόπια, Βρυξέλλες. Τα μετέωρα πολιτικά βήματα της συμφωνίας των Πρεσπών. Λέω, διαβάζω. Είναι αβέβαιο κατά πόσο τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα θελήσουν να δώσουν το τελικό πράσινο φως για έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Αν τούτο δεν συμβεί στο ορατό μέλλον, μιλάμε τώρα για Ιούλιο 18 γράφτηκε αυτό, τότε η συμφωνία όσο και κυβερνήσεις Σκοπίων και Αθηνών θα μπορούσαν να βρεθούν ενώπιον απροβλέπτων εξελίξεων. Συνεπώς, τα όσα συμβαίνουν σήμερα ουδόλως συνιστούν απρόβλεπτες εξελίξεις. Έχετε δίκιο. Λοιπόν, για να μην μείνω εκεί στο λίγο χρόνο που μας απομένει, ερώτημα, πόσο πιθανόν είναι με βάση αυτό που αναφέρατε εισαγωγικά της κοινή Αλβανίας, κοινή Σερβίας, την κινητικότητα στο Κωσυφοπαίδιο στη Βοσνία, να φτάσουμε σε σημείο, προσέξτε τι σας ρωτώ, διαμελισμού και του βόρειου γείτονα? Στο βιβλίο πάλι του 18 και στο βιβλίο που έχετε στα χέρια σας, το οποίο συζητήσαμε πέρσι τέτοια εποχή για την στα σύνορα αλλαγή αναθεωρητισμό συνόρων στα Βαλκάνια και ο τουρκικός αναθεωρητισμός, είναι προκύπτει από όσα συμβαίνουν, όχι από αυτά που λέγω εγώ. Μετά από μένα θα είναι κάποιος άλλος που θα σας πει διαφορετικά. Από όσα συμβαίνουν προκύπτουν τα εξής. Η Σερβία επιδιώκει σε συμφωνία με την Αλβανία κυρίως. Προσέξτε. Δηλαδή συζητούν με το Κόσοβο, αλλά ο κύριος Ράμα, ο πρωθυπουργός της Αλβανίας και ο κύριος Αλεξάνδρ Βούτσιτς, ο πρόεδρος της Σερβίας, εδώ και 4 χρόνια έχουν καταλήξει μαζί με τον πρώην πρόεδρο Κωσόβου, τον κύριο Χασίν Θάτσι, έχουν καταλήξει σε μία συμφωνία περί της, ώστε να ξαναεπιστρέψει στη Σερβία το βόρειο μέρος του Κωσόβου, βορείως του ποταμού Ίμπαρ, αυτό που λέμε Βόρεια Μητροβίτσα, και ως αντάλλαγμα το Κόσοβο θα πάρει σερβικά εδάφη, προσέξτε, με βούληση των δύο κυβερνήσεων. Θα έχουμε αλλαγή συνόρων, μεταβολή εδαφών και πάλι αναγκαστική μετακίνηση πληθυσμών. Αυτό τι σημαίνει, κύριε Σαχίνη, και γι' αυτό καμιά φορά, ξέρετε, στενοχωρώ τους φίλους μας, τους Σέρβους, διότι λέω, όποιος στην Ελλάδα αποδέχεται ότι ένα κομμάτι του Κωσόβου μπορεί να περιέλθει στην Σερβία, ποιος θα εμποδίσει σε 10 χρόνια το Κόσοβο να ενωθεί με την Αλβανία? Και στόχος της Σερβίας είναι το μοντέλο αυτό να υλοποιηθεί στην Βοσνία και Ερζεγοβίνη. Άρα παίζει προς το Κόσοβο η Σερβία. Εθνικός της όμως στόχος, βασικός στόχος της πολιτικής της ηγεσίας είναι η συνεννόηση και με την Κροατία και με άλλους για την απόσυση της Ρεπούμπλικα Σέρβσα από την Βοσνία και Ερζεγοβίνη. Άρα, τα απαντώ τώρα στο βασικό σας πρώτο ερώτημα, η αλλαγή συνόρων στα Βαλκάνια δεν έχει τελειώσει. Οι ισορροπίες μεταξύ των βαλκανικών κρατών και των εξωβαλκανικών παραγόντων είναι υποσυνεχή αναδιάταξη. Άρα, όταν υπογράφουμε μία συμφωνία, ας περιοριστούμε στο όνομα, εννοώ τη Συμφωνία των Πρεσπών, και ας αφήσουμε εκτός την αναγνώριση μακεδονικής γλώσσας και μακεδονικής εθνότητας, διότι θα τα βρούμε σύντομα μπροστά μας και πάλι. Θέλω πριν σας αποχαιρετήσω με αυτή την εξαιρετική προσέγγιση από βαθιά γνώση που έχετε, να σας ρωτήσω το εξής. Όλα αυτά στα Βαλκάνια, η ερώτηση είναι και λίγο προβοκατόρικη, κύριε Μαλλιά, δεν ανοίγουν περαιτέρω την όρεξη στον τουρκικό αναθωρητισμό? Δηλαδή θα μας πούν στα Βαλκάνια και στους συμμάχους, παιδιά, γιατί έχετε ταμπού με τη συνθήκη της Λοζάνης
όταν δέστε τι γίνεται στα Βαλκάνια. Αυτό είναι τα συμπεράσματα στο βιβλίο μου «Τα σύνορα αθεωρισμός», ότι όταν μετέχουμε της διαμόρφωσης του σκηνικού στα Βαλκάνια, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στις αποφάσεις που παίρνουμε, διότι δημιουργούνται τετελεσμένα και προηγούμενα, τα οποία θα αποτελέσουν πρότυπο εντός εικών για την Τουρκία, αλλά επίσης για τη Ρωσία, επίσης και για άλλους. Σωστά. Ό,τι έγινε στο Κόσοβο, η Ρωσία έκανε μετάγγιση του μοντέλου αυτού εις τον Κάφκασο με την Αφχαζία και την Οσετία και επίσης με το δημοψήφισμα στην Κριμαία. Συνεπώς πρέπει να τα βλέπουμε συνολικά το πώς παίζουν οι διάφοροι εξωγενείς παράγοντες και το πώς εμείς οφείλουμε πρωτίστως να μετέχουμε στη διαμόρφωση του σκηνικού, έχοντας κατά νου το δάσος και όχι το δέντρο. Αλέξανδρος Μαλλιάς, θέλω να τον ευχαριστήσω για αυτή την προσέγγιση σήμερα, πρωί Τρίτης. Καλή σας ημέρα, κύριε Πρέσβη. Να είστε καλά. Καλημέρα, κύριε Σαχίνη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.